Η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στη νέα τάξη πραγμάτων, η Ανατολική Μεσόγειος περνάει για μια ακόμα φορά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην περιοχή. Επιπλέον, στα νότια της Μεσογείου, οι συνθήκες για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ρεύμα θεωρούνται ιδανικές, αναφέρει το πρακτορείο Al Monitor. Οι Υπουργοί Άμυνα τη Αιγύπτου, τη Κύπρου και τη Ελλάδα πραγματοποίησαν συνάντηση στο Κάιρο στι 20 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια τη οποία συζήτησαν τη στρατιωτική συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και απειλών για την ασφάλεια, ιδίω εκείνων που σχετίζονται με τα συμφέροντά του στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία είναι πλούσια σε πόρου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο περιθώριο της τριμερού συνάντησης, ο Ζάκης συζήτησε με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνα Νικόλαο Παναγιατόπουλο, τις τελευταίες εξελίξεις στην περιφερειακή και διεθνή σκηνή και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο και τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας και των σχέσεων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Ο Ζάκη είχε επίσης χωριστές συνομιλίες με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Χαράλα Μποπετρίδη, και συζήτησαν τομείς στρατιωτικής συνεργασίας και ανταλλαγής στρατιωτικών εμπειριών μεταξύ των δύο χωρών. Η Αίγυπτος και η Κύπρος υπέγραψαν Συμφωνία Θαλάσσιας Οριοθέτησης τον Δεκέμβριο του 2013. Η Αίγυπτος ανακοίνωσε επίσης την υποστήριξή της στην επανένωση του Κυπριακού νησιού και απέριψε επανειλημμένα τις παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου της Κύπρου από την Άγκυρα. Τον Αύγουστο του 2020, η Αίγυπτος και η Ελλάδα υπέγραψαν συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων τους, η οποία ουσιαστικά κύρωσε μια συμφωνία που είχε υπογράψει η Τουρκία με τη Λιβική Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας στην Τρίπολη τον Νοέμβριο του 2019. Τότε η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Ελλάδα κατηγόρησαν την τουρκολιβική συμφωνία ως παράνομη, θεωρώντας την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα από την πλευρά της χαρακτήρισε τη συμφωνία ως παραβίαση στην υφαλοκρηπίδα της. Ο Ερόλ Καϊμάκ, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Μεσογείου στη Βόρεια Κύπρο, Είπε στο Al Monitor ότι δεν είναι σίγουρο ότι αυτή η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών, Αίγυπτο, Ελλάδα και Κύπρο, θα αποτρέψει αποτελεσματικά την Τουρκία. Η Άγκυρα θα συνεχίσει να επιδιώκει τα συμφέροντά τη. Αυτό σημαίνει ότι η Κυπριακή ΑΟΣ θα αμφισβητηθεί και υπάρχει πλέον κρίση στο Αιγαίο. Η Αίγυπτο δεν πρόκειται να παράσει αποτρεπτικά μέτρα, πρόσθεσε. Ο Καϊμάκ σημείωσε ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών αντανακλά κοινέ ανησυχίε σχετικά με του υδρογονάνθρακε στην Ανατολική Μεσόγειο. Στα μέσα Ιουνίου, η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν συμφωνία εξαγωγής φυσικού αερίου υπό την ομπρέλα του EMGF. Η κίνηση έγινε εν μέσω των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργήσει σταδιακά την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος η Αίγυπτος φιλοδοξεί να αυξήσει τις εξαγωγές της στην Ευρώπη μέσω των δύο σταθμών υγροποίησης φυσικού αερίου, στο Ιντγκου και στην Ταμιέτα, στη βόρεια ακτή της, με εξαγωγική ικανότητα παραγωγής 1,6 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών την ημέρα. Η Άγκυρα επιδίωξε να προχωρήσει προς την εξομάλυση των σχέσεων με το Κάιρο. Οι δύο χώρες πραγματοποίησαν αρκετές διερευνητικές διπλωματικές συναντήσεις το 2021 με στόχο τη διευθέτηση των διαφορών τους. Ωστόσο, αυτές οι συνομιλίες έχουν σταματήσει και οι πολύμινε διπλωματικές κινήσεις δεν τερμάτισαν τις τεταμένε σχέσεις μεταξύ των δύο ανταγωνιστικών δυνάμεων στην περιοχή. Η Τουρκία έκανε προσπάθειες να εξασφαλίσει μια συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων με την Αίγυπτο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά το Κάιρο πιστεύει ότι οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την Κύπρο και την Ελλάδα και δεν πρέπει να παραβιάζει την υφαλοκρηπίδα τους. Ωστόσο, είπε ο Καϊμάκ, Εάν συμβεί ομαλοποίηση, η Ελλάδα και η Ελληνοκύπρη θα ήταν πιο εκτεθειμένοι στην Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.